Πολλές, έχουν βγει πάρα πολλέ ειδήσει, κύριε Αποστολόπουλε, από την ημερίδα αυτή, στο ετήσιο συνεδριό σα, εδώ στην ΕΝΕ. Και έχουμε την χαρά και την τιμή τώρα να φιλοξενούμε τον Υπουργό Υγεία. Βεβαίω, σε συνθήκε πανδημία, κύριε Πλεύρη, όπω καταλαβαίνετε, είστε από του πιο hot υπουργού και, και, δημοσιογραφικά. Και βεβαίω, επειδή απευθυνόμαστε και στον επιχειρηματικό κόσμο, σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και τα επιχειρηματικά γύρω από το χώρο τη υγεία. Θα ήθελα όμω να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα. Ερώτητα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την χθεσινή και τη σημερινή εικόνα. 130 οι θάνατοι. Σχεδόν ρεκόρ πανδημίας. Πώς ανησυχείτε, και επειδή έρχονται και Χριστούγεννα, αν περιμένουμε κάποια ανατροπή σε ό,τι αφορά στα μέτρα. Αν περιμένουμε κάτι καινούριο δηλαδή. Ε, λοιπόν, η χώρα μας βρέθηκε... Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που είμαστε εδώ πέρα σήμερα. Και σίγουρα, επιτυχία του Υπουργού Υγείας ταν δεν θα είναι πλέον ο, ο πρώτο σε ενδιαφέρον υπουργό σε αυτή τη χώρα, όπω αφορά και όλε τι χώρε τη Ιφιλίου που πλήττονται από την πανδημία. Το τέταρτο κύμα στη χώρα μα έχει φτάσει στην κορύφωση και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι βρίσκεται σε μια κάμψη, ενώ αντιθέτω τώρα ανεβαίνει σε άλλε χώρε, ειδικά τη Κεντρική Ευρώπη. Δυστυχώ, ε, από τη μία είναι σημαντικό ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση στα κρούσματα, διότι και η χθεσινή μέρα που λέτε έχει από την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν στα 7.500-8.000 κρούσματα, είμαστε στα 5.500 κρούσματα, ήταν μείον 30%. <σκύνι> Αυτό δείχνει μια αποκλιμάκωση, αλλά δυστυχώ ολοκληρώνεται τώρα η κορύφωση στο σκέλος των νοσηλειών και δυστυχώς των θανάτων, των συνανθρώπων μας που χθες είχαμε 130 απώλειες. Ε, με την αποδρομή αυτή και την αφομείωση των κρουσμάτων θα οδηγηθούμε και σε μείωση και στις νοσηλείες και στους θανάτους. Ε, άρα το τέταρτο κύμα είναι από τα πιο δύσκολα στη χώρα μας γιατί έχουμε ανοιχτεί και την κοινωνία και την οικονομία και επομένως δεν έχουμε λογικές όπως υπήρχαν πέρυσι lockdown. Άρα υπάρχει κανονική κοινωνική οικονομική δραστηριότητα πιέζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας όπως πιέζεται κάθε χρόνο και επιπλέον έχουμε τον COVID. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα μειώνονται για το επόμενο διάστημα τα κρούσματα και προς το τέλος της άλλη εβδομάδα θα έχουμε και την εικόνα της μείωσης συνολικά των νοσηλών και θανάτων ήδη νοσηλείες mm -hmm. καθημερινά μειώνονται. Όμως είμαστε σε μια εγρήγορση διότι υπάρχει η μετάλλαξη όμικρων που δεν μας έχει πλήξει mm -hmm. ακόμα. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πλήττεται από τη μετάλλαξη Δέλτα. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι απαραίτητη η τρίτη δόση και γι' αυτό τάχιστα έχουμε μπει mm -hmm. στη διαδικασία mm -hmm. αν την ανοίξουμε, γιατί μας προστατεύει Πρωτίστως από τη Δέλτα, αλλά και από την Όμικρον. Αυτά είναι τα πρώτα τα στοιχεία τα οποία φαίνονται για την τρίτη, την αναμνηστική mm -hmm. λεγόμενη mm -hmm. δόση. Και ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα σε ένα μήνα περίπου έχουμε σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες ανέβει στο σκέλος που έχει να κάνει με τους εμβαλιασμούς όταν θα ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό αυτοί που έχουν κλείσει τα ραντεβού, θα είμαστε στο 80% του ενήλικου πληθυσμού και 70% του γενικού πληθυσμού. Η άμυνά μας είναι τα εμβόλια. Ερώτηση. Ε, υπάρχουν, όμως, πολλοί επιστήμονε που λένε ότι είμαστε πρώτων πυλών ενός πέμπτου κύματος. Δηλαδή, με την εξέλιξη της Όμικρον, ενδέχεται εκεί κάπου στο Φλεβάρι. Να έχουμε πλέον και ένα πέμπτο κύμα. Είναι κάτι που φοβάστε ή πιστεύετε ότι με την πρόοδο των εμβολιασμών και αν πιάσει τελικά την Όμικρον το εμβόλιο επαρκώς μπορούμε αυτό να το αποφύγουμε. Ε, προφανώς η πανδημία έχει ένα δυναμικό χαρακτήρα και μας έχει εκπλήξει και κατά βάση μας εκπλήσει και αρνητικά τις περισσότερες φορές. Οπότε περιμένουμε συνολικά τα στοιχεία από την Όμικρον. Αλλά το σημαντικό ποιο είναι. Mm -hmm. Βρεθήκαμε στο τέταρτο κύμα όχι με την εμβολιαστική κάλυψη που επιθυμούσαμε. Mm -hmm. Αυτό είχε και συνέπειε γιατί βλέπουμε ότι κυρίαρχα επλήγει και πλήττεται ακόμα και τώρα από το mm -hmm. τέταρτο κύμα οι περιοχέ οι, οι οποίε είχαν χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη στη Θεσσαλία και στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά, η mm -hmm. δύσκολη διαχείριση ήταν η διαχείριση Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα πιέστηκε, αλλά βλέπετε η Αθήνα που απονορίσει είχε. Αρκετά καλή εμβολιαστική κάλυψη είχε λιγότερη πίεση mm -hmm. και στο σύστημα υγεία και στι νοσηλείες και στου θανάτου. Οπότε, το αν θα υπάρξει επόμενο κύμα, που είναι μια δυναμική διαδικασία, η απάντηση η οποία έχουμε είναι να είμαστε σε πολύ καλύτερη εμβολιαστική mm -hmm. κάλυψη, που θα είμαστε μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου οι εμβολιασμοί όπως κινούνται, κινούνται σε ένα επίπεδο περισσότερο από του Μαρτίου. Άρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι συνδυαστικά με τον εμβολιασμό, με τις νέες θεραπείες, οι οποίες ήδη έχουν έρθει και θα συνεχίζουν να έρχονται, και παράλληλα και τα μέτρα που είναι κατεύθυνσή μας με ξεκάθαρο τρόπο mm -hmm. ότι δεν πλήττουμε τους εμβολιασμένου, πλήττουμε για την προστασία τους ανεμβολιάσους με δύσκολα μέτρα, mm -hmm. Το να έρχεσαι και να βάζει διοικητικό πρόστιμο άνω των 60 ή να τον θεωρεί σαν εμβολία στο αν δεν έχει κάνει την αμνηστική δόση, δεν είναι εύκολα πολιτικά μέτρα, αλλά είναι προ όφελο τη δημόσια ναι. υγεία. Θεωρούμε ότι έτσι θα θωρακιστούμε και σε ένα επόμενο κύμα. Πριν πάμε στα αμυγό επιχειρηματικά τη υγεία, δύο δικά σα σχόλια σε ό,τι αφορά στην επικαιρότητα, αλλά και σε ό,τι αφορά στο πρόβλημα που όλοι με, αντιμετωπίζουμε καθημερινά με αυτό το κύμα των αντεμβολιαστών, αυτό το κύμα των διαμαρτυρώμενων. Είδαμε και κά, ε, κάψιμο βιβλίων ε, προχθέ. Αυτό να το πω πολύ απλά, πολύ λαϊκά παλεύετε. Μπορείτε να του πείσετε, υπάρχει τρόπο ή εκεί πλέον η κυβέρνηση. Σκώνει τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, σίγουρα πρέπει να διαχωρίσουμε τον κόσμο που δεν έχει εμβολιαστεί. Υπάρχουν mm. ακόμα συνάνθρωποι μα οι οποίοι έχουν ένα φόβο. Για δικό τους Εκεί λέω. προσπαθούμε να το πείσουμε. Βέβαια, θα πω κάτι και θα το πω με απόλυτη ειλικρίνεια. Όταν πηγαίνουμε και ορθώ για την ασφάλειά του και εμβολιάζουμε τα παιδιά μα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το επιχείρημα ενό ανθρώπου που είναι 70 χρονών και λέω mm. ότι φοβάται να εμβολιαστεί. Το Εθνικό Σύστημα Υγεία το πιέζουν κατά βάση mm. μα, Άνω των 60 ανεμβολίαστοι. Mm -hmm. Αυτοί πρέπει να πιστούν ότι πρωτίστως είναι για την υγεία τους. Σε αυτό δουλεύουμε και γι' αυτό το λόγο έχουμε βάλει και μέτρα τα οποία, αν θέλετε, περιορίζουν την δυνατότητά τους να έχουν πλήρες δραστηριότητες mm -hmm. αν δεν έχουν εμβολιαστεί. Στο κομμάτι τώρα αυτών τον οποίο λέτε των ανθρώπων, οι οποίοι πλέον βάζουν ένα ιδεολογικό πρόσημο που δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση, mm -hmm. Αυτό τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά το Υπουργείο Υγεία είναι ότι θα πάρουμε όλα τα μέτρα προστασία και προωθούμε και νομοθετικέ ρυθμίσει για την προστασία των ιατρών mm -hmm. από αβάσιμε μηνύσει που δέχονται από αυτού του ανθρώπου. Και, και προπλακισμού πολλέ φορέ. Και, παρά... και προπλακισμού. Αλλά πέρα από αυτό, δηλαδή, εγώ δεν θα ανεχτώ τι συμπεριφορέ συναδέλφων μου δικηγόρων που λειτουργούν εκβιαστικά απέναντι στου ιατρού που πάνε να κάνουν τη δουλειά του, είτε στο κομμάτι των διασωλυνώσεων, είτε στο κομμάτι τη παροχή υπηρεσία δεν θα δεχθώ καθόλου τις προσβολές γιατρών και νοσηλευτών. Και εδώ πέρα έρχομαι και λέω ευθέω ένα διαφορετικό θέμα από αυτό που λέτε, αλλά έχει σχέση ότι όποια κουβέντα για δίθεν διαχείριση με VIP κλίνες μεθ είναι προσβλητικέ για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή mm -hmm, mm -hmm. του Εθνικού μας Συστήματος Υγείας, διότι η διαδικασία για το πώς θα οδηγηθεί κάποιος σε μέθ είναι μια διαδικασία που ακολουθείται με αμυγός ιατρικά κριτήρια, που κανονίζεται από γιατρού, εντατικολόγου, νοσηλευτέ και όσου διαχειρίζονται την πλατφόρμα του ΕΚΑΒ. Άρα, θα προστατεύσουμε και αυτού του γιατρού και του νοσηλευτέ. Και από εκεί και πέρα, στο ευρύτερο πλαίσιο τη κοινωνία, με συγχωρείτε, ανοχέ καψίματο βιβλίων ή προπυλακισμών παραπέμπουν σε άλλε εποχέ και δεν πρόκειται να το ανεχθούμε επειδή εγώ το άνοιξα πολύ με το θέμα της πανδημίας, δημοσιογραφικά μιλώντας και ήταν ένα λογικό συγχωρέστε με, αγαπητό κοινό, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της ΕΝΕ, ναι, τον κύριο Αποστολόπουλο, για ένα ερώτημα που αφορά στα δικά σας θέματα, επειδή εκπροσωπείτε εδώ και το χώρο της ιδιωτική υγείας. Ένα ερώτημα από εσά, πρόεδρε. <συστηνή> Έχουμε τέσσερα λεπτά για να το απαντήσω, Υπουργός. Καταρχάς, να καλωσορίσω και εγώ τον Υπουργό και είναι και ο μόνος μας καλεσμένος που ανέβηκε σε πάνελ και φοράει μάσκα. Άρα λοιπόν αυτά που ε, κηρύττει τα εφαρμόζει κιόλα. Ε, ε, όχι, πώς δεν, πώς... εντάξει, πώς... δεν πώς... το είπα γι' αυτό. ο Υπουργό τοποθετήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα συνέδριο που έγινε αποκλειστικά για την υγεία σε όλο το φάσμα των θεμάτων και για την ιδιωτική και για τη δημόσια και για το φάρμακο. Και νομίζω μας άφησε όλους ικανοποιημένους από τις τοποθετήσεις του και από τις προθέσεις του. Αυτό που γνωρίζουμε στην Ελλάδα είναι ότι οι καλές προθέσεις διαχρονικά πολλές φορές έχουν υπάρξει, αλλά δεν φτάνουν σε αποτέλεσμα. Επομένως, η ερώτηση που εγώ θα ήθελα να το απευθύνω είναι η εξής ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της υλοποίηση των πραγμάτων που ακούσαμε και για παράδειγμα τα ποιοτικά κριτήρια που νομίζω ότι είναι ένα κομβικό σημείο και θα σηματοδοτήσει και μία αλλαγή στον τρόπο που το Υπουργείο Υγείας αντιλαμβάνει τον ιδιωτικό τομέα. Και ένα δεύτερο ερώτημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα είναι η διαθεσιμότητα νοσηλευτικού προσωπικού. Και αυτό το πρόβλημα φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, δεν είναι κάτι που θα τελειώσει. Τι μπορεί να γίνει σε αυτό το τομέα, ούτω ώστε ε, να παράξουμε περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό. Σα ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να καλέσω ε, στην συζήτησή μα τον κύριο Ολύμπιο Παπαδημητρίου. Είναι ο πρόεδρο του συνδέσμου τη φάρμακοβιομηχανία. Ο πρόεδρο γνωρίζει πάρα πολύ καλά το φάρμακο και εκ του επιχειρηματικού του ρόλου και εκ του θεσμικού του ρόλου. Και αμέσω μόλι απαντήσετε, επί τη ουσία θέλω να εμφαρίνω μια κουβέντα μεταξύ ε, Υπουργείου και ιδιωτικού τομέα. Απαντήστε σε αυτό για να πάρει το λόγο ο κ. Παπαδημητρίου. Λοιπόν, ε, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ και τον Πρόεδρο πάλι για την πρόσκληση να πω και έχουμε κάνει πολλέ συζητήσει στο κομμάτι τη αναδιάρθρωση του ΕΟΠΗ. Με δύο λέξει να πω τι προτιθέμεθα να κάνουμε στον ΕΟΠΗ. Αυτή τη στιγμή δυστυχώ, ενώ ο ΕΟΠΗ είναι ο βασικό πάροχο ε, στη χώρα μα για του ασφαλισμένου, λειτουργεί με κριτήρια ότι θα πρέπει να ικανοποιεί του παρόχου. Δηλαδή, οποιοδήποτε θέλει να δραστηριοποιηθεί στον χώρο τη υγεία, πρέπει να έχει μία σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Εμεί αυτό πάμε να το ανατρέψουμε. Και η λογική θα είναι πάρα πολύ απλή. Ο ΕΟΠΗ θα λειτουργήσει με όρου ασφαλιστικού φορέα. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι θα βάλει κάποια ποιοτικά στάνταρ. Όποιο δεν πληρεί αυτά τα υιοποιητικά στάνταρ, δεν θα έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Ναι, υπάρχουν πάροχοι που δεν μπορούν να συμβάλλονται με τον ΕΟΠΗ. Φέρνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, κάτι που είναι τελείω αντικειμενικό. Μπορεί ο ΕΟΠΗ να πει ότι δεν θα συμβάλλεται με παρόχου για συγκεκριμένα μηχανήματα, τα οποία θα είναι παλαιά τεχνολογία και παλαιών ετών. Άρα, θα μπει αυτό ο ποιοτικό δείχτη που δεν θα μένει μόνο στην αποτροπή να δημιουργούν συμβάσει με κάποιου παρόχου, αλλά και στου παρόχου οι οποίοι θα παρέχουν την υπηρεσία, θα υπάρχει ένα κλιμακωτό rebate, δηλαδή αναλόγω των ποιοτικών δικτών θα υπάρχει μία έκπτωση. Και παράλληλα θα γίνεται και ένα real time έκπτωση. Ολοκληρώστε για να βάλω στο κουβέντα του κύριο Κουβέντα. Αμέσω τον βάλουμε, μην ανησυχείτε. Λεπτά μόνο. Γιατί αυτό είναι. Τα έχουμε, το χρόνο μια χαρά τον έχουμε. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, γιατί θα είναι η βασική μεταρρύθμιση, mm -hmm. ότι τι επόμενε μέρε ευελπιστώ αν όχι εντό του έτου, κύριε Αποστολόπουλε, μέσα στι πρώτε μέρε του 2022, mm -hmm. θα βγει το νομοσχέδιο που είναι σχεδόν έτοιμο mm -hmm. για τη δημόσια διαβούλευση α, χρόνος που θα ξεκινάει ασχέτως πότε θα ψηφιστεί μέσα στον Ιανουάριο, mm -hmm. θα ψηφιστεί, θα είναι η πρώτη πρώτη του 2022 και επειδή τα ποιοτικά κριτήρια είναι μια δυναμική διαδικασία, θα μπαίνουν στους παρόχους κλιμακοτά όλο το πρώτο εξάμεινο του 2022 και από το δεύτερο εξάμεινο θα υπάρχει εφαρμογή σε όλους τους παρόχους. Άρα μιλάμε για μια μεταρρύθμιση που θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο και θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται τον Ιανουάριο με πλήρη εφαρμογή από το δεύτερο εξάμεινο του 2022. Ωραίωτατα. Λοιπόν, ε, συναντώντα στον κύριο Παπαδημητρίου στην, στην είσοδο. Ξέρετε, εγώ πάντα δημοσιογραφικά αρχίζω και πιάνω κουβέντα. Λέω, Πρόεδρε, τι γίνεται, πώ είστε. Μου λέει, Α έχω τα νεύρα μου. Γιατί είχατε τα νεύρα σα, Πρόεδρε σήμερα, τι μάθατε. Και προφανώ αφορά τον χώρο σα. Κατεβάστε τη μάσκα, δεν πειράζει. Ε, καταρχήν, θα ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Θα εναρμονιστώ με τι πρακτικέ του κυρίου Υπουργού. Εξάλλου, εδώ που τα λέμε, αυτό είναι το σωστό. Ε, γιατί έχω τα νεύρα μου. Οφείλω να πω πως ε, συνήθως συγκρατώ τα νεύρα μου. Ε, ωστόσο, σήμερα θα μου επιτρέψετε να πω πως η, η εταιρική μου απελπισία υπερσκελίζει το θεσμικό μου ρόλο κατά τη, γιατί σήμερα κατάφερα ε, σαν εταιρεία, εκπροσωπώντας την εταιρεία δηλαδή, στην οποία εργάζομαι, να, ε, να σχηματίσω πλήρη εικόνα για τις υποχρεωτικές επιστροφές του πρώτου εξαμήνου του 2021 που καλούμαστε να καταβάλουμε. Και διαπιστώνω λοιπόν ότι οι πωλήσει που είχαμε στο ΝΕΟΠΗ, οι οποίε έγιναν σε τιμέ που έχει καθορίσει η πολιτεία με βάση τι δύο χαμηλότερε τιμέ τη Ευρωζώνη, ήταν ένα μέγεθο Χ και πρέπει το 59% αυτών των πωλήσεων συνολικά να το επιστρέψουμε πίσω στην πολιτεία. Με αυτέ τι συνθήκε δεν υπάρχει επιχειρηματικότητα. Δεν υπάρχει επιχείρηση η οποία μπορεί να λειτουργήσει, γιατί προφανώς επιστρέφοντας το 59% μετά πρέπει να καλύψουμε τα έξοδα λειτουργία μας, να καλύψουμε το κόστος των προϊόντων μας και προφανώς βέβαια να έχουμε κέρδος. Πρέπει να έχουμε και κέρδος κάπου, υποτίθεται. Λοιπόν, επομένως αυτό που προκύπτει εντελώ αυθόρμητα είναι ότι η υποχρηματοδότηση του συστήματο νομίζω ότι είναι κοινή διαπίστωση. Εδώ και χρόνια τα, χώρο, τα δημόσια μπάτζετ στον χώρο του φαρμάκου είναι σχεδόν σταθερά. Έχουν γίνει κάποιε μικρέ κινήσει, ενώ οι ανάγκε αυξάνονται και σε νοσηρότητα και σε νέε θεραπείε κλπ. Υπάρχει η πρόθεση, γιατί ο Υπουργό γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα του φαρμάκου και αυτό το, το αναγνωρίζουμε όλοι. Υπάρχει η πρόθεση να γίνουν διορθωτικέ κινήσει, γιατί πραγματικά το 2021 θα κλείσει με πένθος. Λοιπόν, από τι πρώτε συναντήσει που είχαμε με τη φαρμακοβιομηχανία, ε, κανονικά, κύριε δεν θα έπρεπε να εκπλαγείτε, γιατί τα νούμερα σα τα είχα πει από την πρώτη συνάντηση που θα περιμένατε για το πρώτο εξάμεινο του 2021. Μιλάμε για ένα clawback που, άμα το συμπεριλάβουμε νοσοκομιακό, εξονοσοκομιακό και ε, για συγκεκριμένα φάρμακα τα λεγόμενα του νόμου 1α, είναι συνολικό clawback 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ περίπου, αν δεν παίρνονταν μέτρα. Ήδη αυτή τη στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα πήραμε κάποια μέτρα. Θα το ξεκινήσω ανάποδα από αυτό που λέει ο κ. Παπαδημητρίου. Για να φτάσουμε στη χρηματοδότηση του συστήματο, θα πρέπει πρώτα να εξαντλήσουμε μια σειρά από διαρθρωτικά μέτρα. Και σε αυτά τα διαρθρωτικά μέτρα, άλλα τα χειροκροτεί φαρμακοβιομηχανία, άλλα ενοχλούν τη φαρμακοβιομηχανία, αλλά έχω πιστεί ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είπατε ότι οι, χο... οι τιμέ βγαίνουν με τι δύο χαμηλότερε χώρε. Δεν βγαίνουν ακριβώ με τι δύο χαμηλότερε χώρε. Είναι δύο χαμηλότερε χώρε και έχετε ένα προστατευτικό κόφτη 7%. Άρα στην πραγματικότητα δεν έχουμε δύο χαμηλότερε χώρε. Έχουμε δύο χαμηλότερε χώρε και έχουμε ένα 7% κόφτη, που σημαίνει ότι υπάρχουν περιπτώσει που τα φάρμακα θα έπρεπε να είχαν χαμηλότερη αξία με βάση τι δύο χαμηλότερε χώρε και δεν έχουν. Τι λέμε λοιπόν εκεί πέρα, Ότι αν δεν πετύχουμε το μέτρο, αυτό ο κόφτη θα υπάρξει. Είπαμε ότι θα πάμε στι διαπραγματεύσει. Οι διαπραγματεύσει λοιπόν θα γίνονται με όρου όπου πραγματικά θα έρχονται οι καταναλώσει από όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή ΕΕ. Ένωση. Γιατί στη χώρα μα υπάρχει πάρα πολύ έντονο θέμα κατανάλωση. Είπατε για τη χρηματοδότηση. Ερχόμαστε και λέμε, βάζουμε του ανασφαλίσου στι δημόσιε δομέ. Πράγμα που δέχτηκε μεγάλη επίκριση η κυβέρνηση και ο υπουργό ότι είμαστε ανάλγητοι, ενώ είναι το σωστό όπω έδειξε. Μισό λεπτό. Όπω έδειξε και η συγκεκριμένη έρευνα που είδατε ε, του εσωτερικών υποθέσεων, Όλο το σκάνδαλο τη συνταγογράφηση αυτή ήταν ότι πήγαινε σε άμκα, ευνοϊκά δηλαδή, ανασφαλίστων. Πράγμα που επιβάρυνε το κλόμπακ και το rebate. Και εκεί που συμφωνούμε απόλυτα, υπάρχουν τα διαρθρωτικά μέτρα τη ελεγχόμενη συνταγογράφηση και των των θεραπευτικών πρωτοκόλων που θα τρέξουν το 2022. Οι προτάσεις οι οποίες έχει κάνει ο ΣΦΕ είναι προτάσεις οι οποίες είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε χρονοϊλοποίησης. Πιστεύω ότι τα πρώτα μέτρα θα έχουν μια απόδοση και είμαι βέβαιος ότι όταν μπούμε πλέον στη συζήτηση του προϋπολογισμού, όπως λέτε, για να έχει ένα νόημα αν χρειάζεται ή όχι να μπουν λεφτά, θα πρέπει να πει ότι έχουμε εξαντλήσει όλε τι δυνατότητε των διαρθρωτικών μέτρων. Άρα, εξαντλούμε τα διαρθρωτικά μέτρα. Στο κομμάτι των ανασφαλίστων ήδη θα έχετε χρήματα. Αλλά για να μπουν παραπάνω χρήματα, εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινή. Για να πάω εγώ στο Υπουργείο Οικονομικών και να πω ότι ο προπολογισμό είναι υποχρηματοδοτούμενο, θα πρέπει να έχω εξαντλήσει όλα τα διαρθρωτικά μέτρα και να πω ναι. Εξήντλησα τα διαρθρωτικά μέτρα και έχουμε. Και ένα άλλο κομμάτι που το έχω πει στο Σφέινε, ότι κάνουμε μια έρευνα που το γνωρίζετε: mm -hmm. να βρούμε τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν για COVID, που δεν είναι αμεληταίο ποσό και αυτά mm -hmm. τα συγκεκριμένα φάρμακα, ώστε να προσπαθήσουμε να τα βγάλουμε από το μπάτζετ των 2 δισεκατομμυρίων που υπάρχουν, των 528 mm -hmm. εκατομμυρίων από τα νοσοκομεία. Άρα, ξεκινάμε με κινήσει και πιστεύουμε ότι με την καλή συνεργασία που έχουμε με τη φαρμακοβιομηχανία, πέρα mm -hmm. από τι πυροσβεστικέ λύσει, θα βρούμε και τι διαρθρωτικέ λύσει. Πρόεδρε, έχουμε δυόμιση λεπτά ακόμα. Θα ήθελα ε, εσεί να διαχειριστείτε το χρόνο, είτε με μία τοποθέτηση, <laughs> είτε με <laughs> μία <laughs> τελική ερώτηση προ <laughs> τον <laughs> και Υπουργό. Βοήθειά σα, λοιπόν. Λοιπόν, καταρχήν, ένα αυθόρμητο ερώτημα που προκύπτει είναι αν σε εταιρικό πάντα επίπεδο κανεί επιστρέφει το 59% πίσω, τι παραπάνω μένει για να δώσει τι διαπραγματεύσει. Και βέβαια, οφείλω να πω εδώ ότι αυτό το 59% διαμορφώνεται όχι ακριβώ γιατί αυτό είναι το ύψο τη μέση υπέρβαση, αλλά γιατί η πολιτεία αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να ασχοληθεί και με το πώ κατανέμεται μεταξύ των εταιριών το κλόμπακ, λε και έτσι μπορεί να το μικρύνει. Δυστυχώ το κλόμπακ δεν μικραίνει έτσι. Μικραίνει με του ελέγχου, με την ε, αυστηροποίηση των κανονισμών okay. και νομίζω ότι και το πρόσφατο παράδειγμα που βγήκε στη δημοσιότητα δείχνει πως αν υπάρχει κάπου σπατάλη, δεν είναι η φαρμακοβιομηχανία που ευθύνεται που όλα αυτά τα χρόνια υπομίζεται το βάρος των υπερβάσεων. Υπάρχουν βασικά άλλοι πόλοι οι οποίοι δημιουργούν τη ζήτηση, καταχρώνται πολλές φορές τα κενά του συστήματος, κάτι που το φωνάζουμε χρόνια και ζητάμε να υπάρχει πολύ καλύτερη μηχανοργάνωση και διασύνδεση όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής, λοιπόν. ώστε να πιάνουμε τα προβλήματα στη ρίζα τους. Από εκεί και πέρα, πραγματικά αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι και εγώ από την πλευρά μου, τι είναι, ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα όσον αφορά την, ενίσχυ, την, μάλλον την θεσμοθέτηση και την ισχύ μέτρων ελέγχου. Π.χ., έχουμε μιλήσει για φάκελο ασθενού, για ε, ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, για διασύνδεση διαγνωστικών εξετάσεων με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Γιατί έτσι παίρνονται θεραπευτικέ αποφάσει. Αυτά όλα είναι σημαντικά <συντή> για να τεκμηριωθεί η σωστή χρήση των πόρων. Πότε. Έχετε 58 δευτερόλεπτα, Υπουργέ. Έχετε τρόπο να τα συμπυκνώσετε. Το, Μία απάντηση το, τελευταία. Το πότε ξεκινάει από τώρα. Yeah. Λόγω χάρη στου ανασφάλιστου μπήκαμε τώρα. Yeah. Να σα ενημερώσω κιόλα ότι ήδη ζήτησα από την Επιτροπή Διαπραγμάτευση να καλέσει τα φάρμακα χαμηλή θεραπευτική αξία, βιταμίνη D, μαγνήσιο σίδηρο, που κάνανε συνολικό κόστο 100 εκατομμύρια. Κάποια από αυτά μπορεί να βρεθούν εκτό τη ετική λίστα. Κάποια άλλα να έχουν αυστηρό πρωτόκολλο και πολύ περιορισμένο μπάτζετ που σημαίνει εξοικονόμηση χρημάτων. Ο ο ηλεκτρονικό φάκελο έχει ένα συγκεκριμένο χρόνο. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινή. Δεν μπορεί το 2022 να έχει ηλεκτρονικό φάκελο ώστε να μπορέσει να ελέγξει την κατανάλωση. Αλλά ο ηλεκτρονικό φάκελο, η συνταγογράφηση στα νοσοκομεία ηλεκτρονική και η ψηφιοποίηση των νοσοκομείων. Που κατα... πιστεύω ότι από τα μέσα του 2023 θα δείχνουν τα αποτελέσματα, θα βοηθήσουν σε εκείνο το επίπεδο. Για τώρα όμω, για το 2022, που έχουμε, ναι, θα ανέβουν και οι συνταγογραφικέ οδηγίε και οι κόφτε που υπάρχουν mm. και μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία έχουμε βάλει. Θεωρώ ότι το 2022 θα μιλήσουμε για ένα πολύ πιο εξορθολογισμένο κλόμπ καθώς υπάρχει και δέσμευση της χώρας, αλλά εγώ θέλω να δεσμευτώ εδώ απέναντι σε όλους της υγείας, ότι ενώ η δέσμευση της χώρας είναι μόλις 50 εκατομμύρια να μειώσουμε το κλομπάκ, για μένα αυτό δεν είναι στόχος ενός Υπουργού. Ο στόχος θα είναι να είναι πολύ μεγαλύτερο και να μπει σε ποσό το Μάλιστα. οποίο θα είναι βιώσιμο παρόλο που ο στόχο που έχουν βάλει οι θεσμοί είναι πολύ μικρότερο. Λοιπόν, το θέμα ήταν και είναι τεράστιο. Δώσαμε απλά έτσι μία πρώτη αίσθηση. Κύριε Παπαδημητρίου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα. Καλό κουράγιο στου αγώνε σα ε, για την ανάταση τη ε. ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Υπουργέ, καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε πολύ. Και κρατάω ότι η κυβέρνηση αυτή δεν θα ανεχτεί αυτά τα φαινόμενα που περιγράψατε, που δυσχεραίνουν την προσπάθεια που κάνει η χώρα μας αυτή τη στιγμή να αντισταθεί στην πανδημία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Κάνουμε αλλαγή πάνελ και συνεχίζουμε.